Συνεχίζουμε με τον ΠΑΟΚ το Σαββατοκύριακο, όπου είπαμε ότι ξεχωρίζει το παιχνίδι handball. Αυτό που θα δείξουμε ζωντανά μέσα από το ΠΑΟΚ 24 αύριο το απόγευμα. Μετάδοση, σχόλιο, στατιστικά, τα πάντα θα έχουμε στο ΠΑΟΚ 24. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το Φίλιππο Βέρειας. Το μεγάλο παιχνίδι handball. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν από τους παίχτες της ομάδας του ΠΑΟΚ που πρωταγωνιστούν βεβαίως. Ο Άκης ο Κυπρέος είναι στη γραμμή. Άκη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στον κόσμο που μας ακούει. Πώς είσαι? Μια χαρά, εσείς? Όλα καλά. Το ξεπεράσατε αυτό που συνέβη την Πανελλήνιο ή ακόμα το σκέφτεστε? Πώς χάθηκε? Όχι, όχι. Το ξεπεράσαμε. Δυστυχώς ο αθλητισμός έχει και τα καλά του και τα κακά του. Αυτό ήταν ένα ατυχές αποτέλεσμα για μας και δεν πρέπει να σταθούμε σε αυτό, γιατί έχουμε ένα μεγάλο δρόμο ακόμα να διανύσουμε. Mm-hmm. Κόντρα στο Φίλιππο, σε ποια κατάσταση σας βρίσκει αυτό το παιχνίδι? Σε μια καλή φόρμα, σε μια κατάσταση έτσι λίγο ανυπομονησία να δώσετε απαντήσεις για ό,τι έγινε με τον Πανελλήνιο? Πώς το περιμένει το αυριανό μάτς? Σίγουρα το αυριανό μάτς το περιμένουμε πώς και πώς, γιατί θέλουμε να ξεπεράσουμε, όπως είπαμε, το παιχνίδι με τον Πανελλήνιο. Και ακόμα καλύτερη ευκαιρία είναι ένα ακόμα πιο δυνατό παιχνίδι, όπως αυτό με τον Φίλιππο. Θέλουμε να δώσουμε απαντήσεις πρώτα απ' όλα στους εαυτούς μας και να πιστέψουμε περισσότερο στις δυνατότητές μας. Μέχρι στιγμής τι θα έλεγες ότι αποδείχθηκε για το πρωτάθλημα? Ότι οι ομάδες που περιμέναμε είναι τα φαβορή ή είναι ακόμα νωρίς για συμπεράσματα? Εντάξει, έχει πλαισιωθεί μια τριάδα, όπως είναι ο ΠΑΟΚ, ο Δικαίας και ο Δούκας, που είναι τα φαβορή. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα και θα υπάρχουν πάρα πολλές εκπλήξεις ακόμα. Ελπίζουμε εμείς να μην είμαστε μέσα σε αυτές τις δυσάρεστες εκπλήξεις. Για την ομάδα σου κάνετε έτσι, μάλλον η δική σου άποψη μέχρι στιγμής από όλα τα παιχνίδια, τα θετικά σημεία ή και οι τομείς όπου χρειάζεται βελτίωση? Σίγουρα τα θετικά σημεία είναι ότι είμαστε πολύ ενωμένοι, ότι προσπαθούμε ο ένας για τον άλλον. Χρειαζόμαστε ακόμα πάρα πολύ, έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης και στο αμυντικό κομμάτι και στο επιθετικό κυρίως. Mm-hmm. Πέρυσι με τον Φίλιππο εδώ στη Θεσσαλονίκη είχε κερδίσει ο ΠΑΟΚ, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, είχε κερδίσει. Είχε κερδίσει και σε παιχνίδια που είχαν και πολύ κόσμο. Το περιμένεις και αύριο το γήπεδο? Πώς περιμένεις το αυριανό παιχνίδι? Θέλουμε τον κόσμο να είναι δίπλα μας αύριο, να μας δώσει δύναμη και κουράγιο για να κερδίσουμε. Θέλουμε τον κόσμο σε κάθε παιχνίδι να είναι εκεί και να μας βοηθάει. Το περιμένω το παιχνίδι αύριο να είναι ντέρμπι, ναι, από την αρχή. Δεν θα κρυφθεί τίποτα στα πρώτα λεπτά. Παρ' όλα αυτά είμαστε πολύ ανυπόμονοι και θέλουμε να κερδίσουμε. Ο φετινός Φίλιππος είναι... εμφανίζεται μέχρι στιγμής λίγο πιο αδύναμος από ότι πέρυσι. Ναι, δεν είναι ο περσινός νταμπλούχος Φίλιππος, αλλά δεν πάει αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι καλή ομάδα και ανταγωνιστική. Θα έλεγες, Άκη, ότι έχετε εντός ομάδας έτσι, αυτή την πολύ μεγάλη δίψα για φέτος, για απαντήσεις, για επιτυχίες, για νίκες, για τίτλους? Το νιώθεις έτσι κάθε μέρα ότι θέλετε να απαντήσετε πρώτα απ' όλα, όπως είπες, στον εαυτό σας? Ναι, είμαστε νέοι αθλητές κυρίως και θέλουμε όσο το δυνατόν το καλύτερο για μας. Αυτό είναι σίγουρα κάποιος τίτλος για να μας βοηθήσει και για να συνεχίσουμε ακόμα καλύτερα. Ναι, θέλουμε να δώσουμε απαντήσεις πρώτα απ' όλα στους εαυτούς μας για αυτά που γίνανε κυρίως πέρσι, αλλά και για τον κόσμο που είναι δίπλα και μας στηρίζει. Απάντηση έχει δοθεί στο αν η ομάδα τελικά αποδυναμώθηκε επειδή έφυγαν κάποια σημαντικά ονόματα ή αν είναι καλύτερη από πέρυσι, ή να περιμένουμε λίγο ακόμα? Θεωρώ ότι είμαστε καλύτεροι από πέρυσι. Καλύτερη σαν ομάδα. Ναι, καλύτερη σαν ομάδα. Υπάρχει πιο πολύ βάθος στην ομάδα. Δεν στηρίζεται σε μία-δύο προσωπικότητες και για το πώς θα της πάει το παιχνίδι. Γι' αυτό θεωρώ ότι είμαστε πιο καλοί από πέρσι. Μάλιστα, μάλιστα. Κατανοητό. Ωραία. Άντε, καλή επιτυχία και στον αυριανό αγώνα και σε σένα βέβαια πάνω απ' όλα υγεία, γιατί πέρυσι ξέρουμε πολύ καλά ότι ήταν μια χρονιά που
μάλλον θες να ξεχάσεις με ότι... Ναι, η αλήθεια είναι ότι ήταν μια δύσκολη χρονιά με τον τραυματισμό, αλλά είναι μες στον αθλητισμό αυτά, δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Σε μια από τις πιο άσχημες εικόνες που έχουμε δει, αλλά ας το αφήσουμε πίσω. Ναι. Καλή επιτυχία με υγεία. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά και ευχαριστούμε που είστε δίπλα μας και μας στηρίζετε και σε αυτή τη live μετάδοση που θα γίνει αύριο, γιατί το άθλημά μας πλέον δεν έχει την προβολή που θα θέλαμε. Και το αξίζει, και το αξίζει. Και το αξίζει. Να είσαι καλά εκεί. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Σας.